Πριν ακόμα η μέρα χαράξει, βασικές κατηγορούμενες ιδιοκτήτριες της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στα Χανιά φτάνουν στο δικαστικό Μεγαρό. Πρόκειται για την 67χρονη ιδιοκτήτρια της μονάδας και τη 43χρονη κόρη της και συνδιαχειρίστρια. Ο Ζηγανάκης η μονεκτάριος, η μαμά μου έχασε τη βέρα της μέσα στο αυτό. Έχασε τη βέρα της μέσα στο αυτό. Αυτό σας λέω μόνο. Έπρεπε να ντρέπεται. Στη θέα του συγκεντρωμένοι συγγενείς των θυμάτων ξεσπούν. Από το Θεό! Από το Θεό να το βρείτε την αμαρτία, ζούγκλα! Μου τη φάγανε τη μητέρα μου, μου τη φάγανε εκεί μέσα. Μου τη φάγανε οι αλήτες. Πρώτη πέρασε το κατόφλι του ανακριτή 67χρονη ιδιοκτήτρια της μονάδας και για περισσότερες από 3,5 ώρες προσπαθούσε να αντικρούσει τις κατηγορίες. Ακολούθησε η κατάθεση του 70χρονου ψυχιάτρου και ύστερα αυτή τη 47χρονη συνιδιοκτήτριας. Στο προάβλιο του δικαστικού Μεγάρου Χανίων, συγγενείς των θυμάτων συγκρατούν με κόπο την οργή τους. Όλη καρδιά πατέρα. Όλη καρδιά, ναι. Όλη καρδιά πατέρα. Έλα στα κιανάκι έτοιμοι, πάρε την. Το παρόν δίνουν και πρώην εργαζόμενοι της δομής. Είστε χειρότεροι, δεν θα γίνουμε πόντι πιλάτη, τέλος. Τα όσα καταθέτουν εργαζόμενοι και συγγενείς προκαλούν ανατριχύλα. Όχι μόνο τους χτυπάμε, έχετε φάει ξύλο λεκτικό. Τι εννοείτε? Να πω εκφράσεις? Ναι, να πείτε. Σκύλα, άλκαλε, παϊόγρια, καθήκη, και πήγαινες να αγκαλιάσεις ή να πεις κάτι ή να ζητήσω σαπούνι. Ωραία. Και σε κοιτούσε, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, είσαι πολύ ευαίσθητη. Πήγατε εδώ, δεν τη γνώρισα. Πώς ήταν. Ένα πεθαμένο άνθρωπο είδα, ένα λείψανο. Μέσα σε πόσες μέρες την είπατε έτσι? Σε 15 μέρες πρέπει να ήταν, άντε 18. 15-18 μέρες πρέπει να ήταν, είδα ένα λείψανο. Δεν τη γνώρισα. Μου λέει σύζυγό μου, η μητέρα σου είναι. Λέω αποκλείται να έρθει η μητέρα μου. 45 μέρες έζησε όλες και όλες εκεί μέσα. Την πήγα 11 Φεβρουαρίου του 2017 και πέθανε Μάρτιος 28 Μαρτίου του 2017. Μετά από 1,5 μήνα περίπου. Δεν την πρόσεχαν καθόλου. Η μητέρα μου μετά που πήγε εκεί μέσα κατέρευσε στην κυρολεξία. Κατέρευσε. Τη φάγανε τελείως. Και μετά που τη φάγανε, τη πήρανε και τη βέρα από το δάχτυλό τη. Μέχρι εδώ. Γιατί δεν θέλω κι εμείς, αν μας αφήσει ο Θεός να γεράσουμε, μπορούμε να βρεθούμε κι εμείς. Δεν θέλω να μάθω ότι άλλοι άνθρωποι φεύγανε και φύγανε και θα φύγουνε. Θέλω να σταματήσει αυτό το σφαγείο, το κασαπιό, πώς να το πω. Στο χώρο των δικαστηρίων Χανίων υπάρχουν και συμπαραστάτες των κατηγορουμένων, συγγενείς και άνθρωποι που έχουν ωφεληθεί από τη δομή. Παραμένει μέσα η μητέρα μου. Στα 2 χρόνια αυτά εμείς δεν έχουμε διαπιστώσει τίποτα, δεν αμφιβάλλω όμως και για τίποτα, αλλά αυτό που θέλω να δηλώσω ότι η μητέρα μου ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση και όταν την πήγαμε ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και σήμερα είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε δηλαδή ουσιαστικά κανένα πρόβλημα. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη με το Γενικό Γιατρό της Δομής να βρίσκεται ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων.